Μέναμε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε ένα πλεονέκτημα. Δεν το αξιοποιήσαμε όσο έπρεπε. Δεύτερο, δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε την προσπάθεια του Δημήτρη Χριστόφια με τον κύριο Ταλάτ. Πέρασε αυτό όμως. Ο Αερόγλου πέρασε. Ερχόμαστε μπροστά στα νέα δεδομένα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης οργάνωσε προσεκτικά ένα διάλογο ο οποίος ευελπιστούμε να είναι τελεσφόρος. Μάλιστα. Δεν ήθελε ένα διάλογο για τον διάλογο και πιστεύουμε ότι το κοινό ανακοινωθέν είναι αρκετά ικανοποιητικό. Έχει μικρές ασάφειες τις οποίες η άλλη πλευρά προσπαθεί να τις εκμεταλλευτεί, εμείς όμως δεν πρέπει να την αφήσουμε. Μάλιστα. Εκείνο λοιπόν, το στα δεδομένα, παρακαλώ ολοκληρώστε γιατί περιμένουμε θέλω να μιλήσω κάτι. Μας πιέζει ο χρόνος γιατί 5.600 Ελληνοκύπριοι έχουν καταφύγει στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Ξέρετε γιατί? Γιατί αισθάνονται απαγοητευμένοι όσο το θέμα χρονίζει. Και αν οι ελληνοκυπριακές περιουσίες στο βορρά αγοραστούν από την Τουρκία, την κατοχική δύναμη, το κυπριακό έκλεισε. Ποια είναι η συνενοχή των κυβερνώντων? Πώς έκλεισε, η Τιτίνα Λοϊζίδου όμως οικειώθηκε, ένα εκατομμύριο δολάρια. Όταν εγώ πάω και το καταθέτω. Έχει ανοίξει το δρόμο όμως. Όταν εγώ όμως πάω και θέτω την περιουσία μου στα χέρια της κατοχικής δύναμης και αυτή είναι 5.400. Δεν το αντιμετωπίσαμε υπεύθυνα. Ο κόσμος είναι απαγοητευμένος. Μάλιστα. Πρέπει να καταλήξουμε σε λύση και αμοιβαία αποδεκτή η οποία να τερματίζει την κατοχή εδώ σας και τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρωτού μιλήσετε κύριε φίλη, να αποδεσμεύσω τον κύριο Κακαλέτση. Κύριε Κακαλέτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Στεφάνου και εσάς είμαστε σε επαφή. Να με συγχωρείτε μια τοποθέτηση μόνο πριν με αποδεσμεύσετε. Πολύ γρήγορα σας παρακαλώ γιατί πρέπει να κλείσουμε τους υπόλοιπους καλεσμένους. Πολύ γρήγορα. Παρακαλώ. Σωστά τονίζει ο κύριος Λοΐζο ότι το θέμα του χρόνου δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Δεν είμαστε υπέρ της όποιας λύσης, είμαστε υπέρ ενός έντιμου συμβιβασμού που να στηρίζεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα. Αλλά ο χρόνος εργάζεται εναντίον της λύσης και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς ήταν η Κύπρος ακόμα και μετά το 1974 στη δεκαετία του 80 και πώς είναι σήμερα. Πρέπει να βιαστούμε για τη λύση. Mm-hmm. Και αυτό θα πρέπει να το δείχνουμε και στην πράξη με την προθυμία μας πάντοτε να συμμετέχουμε σε διαπραγματεύσεις έχοντας έγνοια τους διάφορους Αμερικανούς κλπ. Που θέλουν μια άλλη λύση αλλά εμείς πρέπει να προτάσουμε τα ψηφίσματα του Οργανισμού Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τις δικές μας συνεχείς πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε φίλε. Κύριε Μούτσο, θα στεναχωρήσω τους συνδετημόνες στο συγκεκριμένο θέμα. Θα τους υπενθυμίσω ότι η Τουρκία σε ένα χρόνο έχει τρεις εκλογές που θα έρθει. Άρα δεν θα υπάρξει καμία λύση εκτός και αν κάνουμε λύση μέχρι τον άλλο μήνα. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι μια λύση μέχρι τον άλλο μήνα είναι σωστό. Τότε τι να σας πω. Δεν νομίζω να έχει τεθεί πρώτον, τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση, υπάρξει λύση. Υπάρχουν τρεις εκλογικές αναμετρήσεις μέσα στην Τουρκία μέσα στον επόμενο χρόνο. Δημοτικές, βουλευτικές και προεδρικές. Κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Δεύτερο, σχεδόν. Και στην Ελλάδα. Άρα τι συζητάμε χωρίς το ξενοδόχο. Δεύτερον, πολύ σημαντικό. Οι ΗΠΑ έχουν μόνιμα συμφέροντα στην περιοχή, αλλά έχουν διαφορετικές στρατηγικές. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή για τις ΗΠΑ η Τουρκία δεν είναι, τουλάχιστον για μεγάλες ελίτ μέσα στις ΗΠΑ, δεν είναι ο σύμμαχος ο οποίος ήταν το 1975 επί Κίσιντζερ. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε απολύτως αυτό και δεν θα το εκμεταλλευτούμε με το να αυτή τη στιγμή να μην δείχνουμε ένα γεωπολιτικό βάρος. Και τρίτον, οι ΗΠΑ μαζί με τη Ρωσία έχουν κοινά συμφέροντα σε συγκεκριμένα θέματα στην περιοχή. Να το πω Ιράν, να το πω Συρία, να το πω κάποια κονσόρτσια που μπορεί να έρθουν στα ενεργειακά. Ο ελληνισμός έχει κάθε λόγο να μην πάει ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. Ο ελληνισμός έχει κάθε λόγο να είναι μαζί με τους Έλληνες, δηλαδή να λειτουργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής μεταξύ ΗΠΑ και ΗΠΑ. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε και κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Πόση ώρα έχω. Πολύ πολύ σύντομα, έπρεπε να έχουμε. Μας αδικείτε όμως. Μας αδικείτε σε σχέση γι' αυτό με θα σας δώσω. Παρακαλώ, χάνετε το χρόνο ήδη. Ναι, έπρεπε να ήταν στην γραμμή ο κ. Καρακαλέτσης να το ρωτήσω. Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ποιος τα εκτίμησε? Ενεγράφησαν στα παλαιότερα των υποδημάτων όλων των διεθνών οργανισμών? Πόσα ψηφίσματα βγήκαν για την Κύπρο? Κανένα δεν τα υπολόγισε. Και όταν μπήκε η Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαν ανά η λύση, άρα η Ευρώπη θα λύσει το κυπριακό. Γιατί εκεί έπρεπε να επιμείνουν.
Και είχαμε δίκιο εμείς όταν πηγαίναμε με τους βουλευτές στην Κύπρο και λέγαμε ένα λεπτό. Δηλαδή που είμαστε και σήμερα. Ένα λεπτό και σήμερα ακόμα. Αυτή η λύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί λέμε το 33 κεφάλαιο είμαστε κυρία Τουρκία, μάλιστα. Για να πάμε στο 32 θα διώξει τα εργαλεία του πολέμου. Λοιπόν, για να πάμε στο 31 να τελειώσω. Φράσει και προτάσει παρακαλώ. Με για να πάμε στο 31 θα πρέπει να δώσει ένα μόχωστο. Για να πάμε στο 32, στο 30 θα πρέπει να δώσει τη μόρφου. Κομματάκι, κομματάκι. Βήμα-βήμα. Σαλάμι, σαλάμι. Η μοναδική λύση. Τώρα οι Τούρκοι υποφελούνται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο από το Κυπριακό, το πρωτόκολλο της Άγκαρας βλέπετε, δεν το εκτελούν. Συγκεκριμένα σας παρακαλώ πολύ. Η πρόταση να συνεχιστεί η προσπάθεια του κυρίου Αναστασιάδη είναι ευκταία η προσπάθεια αυτή. Μήπως βρεθεί κάποια πρόοδος, μήπως φύγουν κάποια εργαλεία του πολέμου από την Κύπρο. Επιφυλάσσομαι κύριε Μαρκόπουλε σε επόμενη εκπομπή. Κυρία Σπανού, κύριε Τσίκα, μία κουβέντα σας παρακαλώ. Και για τα δημοψηφίσματα. Εντάξει, μία κουβέντα για να μπορέσουμε να πούμε πρώτον. Ότι δεν μπορείς να πας σε μία λύση άρων-άρων μόνο και μόνο γιατί πρέπει να λυθεί και μας πιέζει ο χρόνος κτλ. Γιατί σαφές. Μπορεί να είναι τελείως αρνητικό το αποτέλεσμα. Δεύτερον, από τις τοποθετήσεις που άκουσα και του κυρίου Στεφάνου και του κυρίου Καρκαλέτση και ο κύριος Στεφάνου, παρότι εδώ πέρα υπήρχε και διαφωνία σε σχέση με τη θέση του ΑΚΕΛ, είπε ότι όντως βλέπουμε θέματα και σε σχέση με το κατάλοιπο εξουσιών και σε σχέση με τις αρμοδιότητες, αλλά φοβόμαστε ότι θα κατηγορηθούμε αν δεν το προχωρήσουμε. Τουλάχιστον έτσι ελέγχει. Στην άρα τα ζητήματα παρακαλώ. Υπάρχουν. Τρίτον, βεβαίως ο κύριος Αναστασιάδης έχει πάρει τις πρωτοβουλίες, δεν ενημέρωσε κανέναν και ήταν και εκείνος που ήταν ο αναφανδόν υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ. Το θυμάστε αυτό που, δεν το υπερψήφισε, το καταψήφισε το 76% των Ελληνοκυπρίων. Το ζήτημα και το τελευταίο που φαίνεται από παντού ότι τέλος πάντων είναι μια μεθοδευμένη λύση, μεθοδευμένη, προωθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των ανεργιακών αποθεμάτων και έχουν πέσει και όλες οι εταιρείες από πάνω σε σχέση με την κατάσταση. Αυτό δεν ευνοεί τον ελληνοκυπριακό λαό. Εδώ πέρα θέλει μια άλλη διαδικασία. Πολύ, κυρία Σπανού, και σαφώς έχει δίκιο σε ένα πράγμα ο κύριος Λιλίκας. Ότι σίγουρα ένας άνθρωπος που είναι καθημαγμένος έχει μικρότερη διαπραγματευτική δυνατότητα του συγκεκριμένου χρόνου. Και επομένως και αυτό πρέπει κύριε να ληφθεί Τσίκα, υπόψη. Παρακαλώ. Διεθνή κινητικότητα για τη λύση του Κυπριακού θέλουμε εμείς, κύριε Μούτσο. Η Τουρκία δεν ήθελε καμία διεθνή πίεση, καμία διεθνή κινητικότητα. Το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχει διεθνής κινητικότητα είναι θετικό. Τώρα, για το ΝΟΗΕ, υπενθυμίζω ότι και το σχέδιο ΑΝΑΝ 1 είχε ομοφόνος εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επομένως, αυτοί που το είχαν πολεμήσει δεν μπορούν εύκολα να το χρησιμοποιούν. Αλλά δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο σημερινός, ο οποίος πάντοτε, να ξέρετε ότι ο Γενικός Γραμματέας κάνει δηλώσεις με βάση τους συσχετισμούς του Συμβουλίου Ασφαλείας, το χαιρέτησε θερμά την έναρξη των συνομιλιών. Και κυρίως, που μας ενδιαφέρει εμάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μπαρόζο και ο κύριος Ρομπάι θερμά είπανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται. Θέλω να πω μόνο κάτι και ολοκληρώνω. Ξέρετε, πολύ σύντομα, παρακαλώ. Ναι. Δεν μιλάμε για δύο συνιστώντα κράτη. Επειδή λέγεται στα αγγλικά, θα το πω για να συνεχθούμε. Πώς λέμε στα αγγλικά United States of America. Δεν είναι κράτη, είναι πολιτείες. Και σε όλα τα ομοσπονδιακά κράτη, και ολοκληρώνω, σε όλα τα ομοσπονδιακά κράτη, και στην Αμερική και στην Ελβετία και στον Καναδά και στο Βέλγιο, οι ομόσπονδες πολιτείες είναι μεταξύ τους ίσες και ισότιμες ανεξαρτήτως πληθυσμού και οικονομικής δύναμης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας σε ένα θέμα το οποίο δεν τελειώνει. Βλέπετε ότι συζητάμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.